Καλημέρα σας κύριε Προδρόμου. Καλημέρα κύριε Παυλίδη, καλό μήνα. Καλό μήνα. Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης που έγινε χθες με την κυρία Λούτ? Θέλει να συμφωνήσουμε σε όρους αναφοράς ο Γενικός Γραμματέας. Πριν πάμε στο επόμενο βήμα, τι είναι η όρια αναφοράς? Μπορούμε να έχουμε έτσι ένα-δυο παραδείγματα για να καταλάβουμε? Κοιτάξτε, είναι ένα θετικό βήμα. Για μας σημαίνει ότι ο Γενικός Γραμματέας θα αναλαμβάνει διαδικασία επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, προωθεί την θέση ότι θα πρέπει να προϋπάρξει συμφωνία για τους όρους αναφοράς, terms of reference, από αυτό μεταφράζουμε, και βεβαίως αυτό αφορά τόσο την διαδικασία όσο και το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης, και πιστεύουμε ότι είναι μια καλή εξέλιξη, γιατί συνάδει με αυτό που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την αρχή είχε επισημάνει, ότι ναι, να πάμε σε διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν, αλλά αυτή τη φορά να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία για να μην βρεθεί διαπραγμάτευση προεκπλήξεων. Όταν λέμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτούς τους όρους αναφοράς τα θέματα σίγουρα που είναι προς διαπραγμάτευση, και εδώ θα είναι μια ευκαιρία να καταγραφεί επακριβώς και το πλαίσιο Κουτέρες, για το οποίο τόσα πολλά έχουν ακουστεί, ένα πλαίσιο που την άλλη φορά είχε τεθεί με προφορική μορφή, αλλά γενικότερα να υπάρξει η ασφάλεια ότι τηρείται η διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών. Μια τέτοια διαδικασία δεν θα υπάρξουν βεβαίως χρονοδιαγράμματα, γιατί αυτά έχει... Δηλαδή, μέσα από αυτή τη συζήτηση που θα γίνει για να καταλήξουμε στους όρους αναφοράς, μπορεί τελικά να πάμε ξανά στο πλαίσιο Κουτέρες, αλλά με μια κοινή ανάγνωση, να το καταλαβαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο? Εμείς θεωρούμε ότι το πλαίσιο Κουτέρες, που ήταν ένα πολύ αποφασιστικό βήμα και αφορά την ουσία της διαπραγμάτευσης, μάλιστα τα νευραλγικά της σημεία, δεν εξαντλεί την διαπραγμάτευση, κύριε Παυλίδη, αλλά είχε αναγνωριστεί τότε ότι δίνει μια αποφασιστική όθηση, ναι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμφωνία. Ωραία, για το πλαίσιο Κουτέρες μπορεί να είναι η όρια αναφοράς. Βεβαίως θα συμπεριλαμβάνεται στους όρους αναφοράς. Μάλιστα, άρα το πλαίσιο Κουτέρες μπορεί να είναι η όρια αναφοράς ή να συμπεριλαμβάνεται στους όρους αναφοράς. Και άλλα στοιχεία μπορεί να προκύψουν. Δεν νομίζω ότι εξαντλεί τους όρους αναφοράς. Θα χρειαστούν και άλλα ζητήματα. Δηλαδή και άλλα ζητήματα. Διότι στο πλαίσιο Κουτέρες καλύπτεται το σύνολο του κυπριακού προβλήματος μέσα από αυτά τα 6 σημεία. Ακριβώς αυτή θα είναι η συζήτηση που θα γίνει ευθύς αμέσως. Θεωρούμε, και νομίζω είναι αυτονόητο όταν κανείς σκεφτεί τι είναι αυτή η εργασία, ότι μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή η συζήτηση και η συμφωνία για τους όρους αναφοράς, και αμέσως μετά να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, η οποία θα στοχεύει στο εγκύς μέλλον να καταλήξουμε σε μια λύση. Όχι, το είπαμε αυτό στην κυρία Λούτ, ότι η καλύτερη όρια αναφοράς είναι το πλαίσιο Κουτέρες. Αναφέρθηκε ότι η πρόθεση της δικής μας πλευράς είναι ότι στους όρους αναφοράς φυσικά και θα συμπεριληφθεί το πλαίσιο Κουτέρες. Τι άλλο μπορεί να συμπεριληφθεί στους όρους αναφοράς? Φέρτε μας ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, τι άλλο? Θέματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί από την διαπραγμάτευση μέχρι τώρα, δεν έχουν αντιμετωπιστεί θετικά με αποτέλεσμα και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι γνωστό ότι υπήρχαν μια σειρά από θέματα τα οποία μάλιστα είχαν καταγραφεί από τα Ηνωμένα Έθνη και τα οποία χρήζουν... Όπως για παράδειγμα... Τα θέματα της οικονομίας, για παράδειγμα. Μάλιστα. Θυμόμαστε όλοι τη σχετική συζήτηση. Αλλά επιπλέον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες είχε την ευκαιρία, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται και πιθανότατα οι συζητήσεις αυτές έχουν φτάσει και στο κόσμο, είχε την ευκαιρία να εξηγήσει στην κυρία Λούτ ότι, έχοντας κατά νου ότι την συμφωνία για τη λύση θα την εγκρίνουν οι πολίτες και θα την ζήσουν κυρίως οι πολίτες, και έχοντας κατά νου τον προβληματισμό που υπάρχει μέσα στους πολίτες, μήπως έχουμε ένα σύστημα δίσκαμπτο, δυσλειτουργικό, αφού για την καθημερινότητά τους μιλάμε, αφού η τουρκοκυπριακή πλευρά αξιώνει μία θετική ψήφο για κάθε απόφαση, κάτι σαν δικαίωμα βέτο δηλαδή. Βεβαίως αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό. Η θέση, η πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη είναι ότι ναι, μπορεί να υπάρξει η ανάγκη θετικής ψήφου, αλλά για εκείνες τις αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς
στην τουρκοκυπριακή πλευρά, αλλά και πάλι. Ο τρόπος λειτουργίας των κεντρικών οργάνων του κράτους δεν ήταν συμφωνημένα πριν από το κράμα. Βεβαίως, και ακριβώς ο πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν μιλάμε για τις βασικές εξουσίες του κεντρικού κράτους, το οποίο είναι το αυτό και παραμένει εκείνο που περιγράφεται από μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Αλλά μέσα σε αυτή την ομοσπονδία πρέπει να επιδιώξουμε την λειτουργικότητα και έχω ένα προβληματισμό για το να μπορέσουμε να αποκεντρώσουμε κάποια θεσμικά όργανα, κάποιες διαδικασίες, να τα μεταφέρουμε στις πολιτείες για να είναι πιο ευέλικτο το σύστημα. Ωραία. Μας είπατε ότι μέσα στους όρους αναφοράς, κύριε Προδρόμου. Έγινε κατανοητό από την κυρία Λούτ, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις που έχουμε δυστυχώς εδώ στην Ευρωπαϊκή. Ωραία. Μας είπατε μέσα στους όρους αναφοράς μπορεί να είναι το πλαίσιο Κουτέρες, μπορεί να είναι το θέμα, να ενταχθεί και το θέμα οικονομίας. Μας είπατε τώρα ότι μπορεί να μπει και η ιδέα του Προέδρου για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Τι άλλο μπορεί να μπει? Μπορεί να μπουν, κύριε Παυλίδη, κάποιες συγκλήσεις οι οποίες στην συνέχεια είχαν αναθεωρηθεί. Όχι μπορεί, θα πρέπει. Ναι, είναι. Καλύπτονται όμως αυτές οι συγκλήσεις από το πλαίσιο Κουτέρες? Ορίστε. Καλύπτονται αυτές οι συγκλήσεις από το πλαίσιο Κουτέρες? Εάν θα συνεχίσουμε από το σημείο που σταμάτησε η διαδικασία. Εφόσον έχουν υπάρξει επαναχωρήσεις, δεν καλύπτονται. Θα πρέπει αυτά τα πράγματα να μπουν ξεκάθαρα κάτω ότι θα αποτελέσουν το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και να ξεκινήσει η καθ' αυτή διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Έγινε οποιαδήποτε αναφορά για το θέμα των υδρογονανθράκων χθες, ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να το εντάξουμε στους όρους αναφοράς? Όχι. Που δεν είναι. Καμία αναφορά δεν έγινε καθόλου. Δεν αν το γύρει η τουρκοκυπριακή πλευρά. Κύριε Παυλίδη, ο Γενικός Γραμματέας θέλει μια συμφωνία των όρων αναφοράς και αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ θα πρέπει οι δύο πλευρές να συμφωνήσουμε. Δεν θα διαπραγματευτεί μια πλευρά μόνη της. Επομένως, επιφυλασσόμαστε για τη συνέχεια. Αντιλαμβάνουμε ότι χτες η καταρχήν απάντηση της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι θετική, πέραν των δηλώσεων που γίνονται. Επομένως, στο αμέσως επόμενο διάστημα, περιμένουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας θα αναθέσει στην κυρία Λούτ να έχει αυτή την αποστολή, να κάνει αυτή τη δουλειά και θα δούμε να εκτιμήσεται, να ξετυλίγεται μια διαμεσολάβηση. Ωραία. Θέλει συμφωνία στους όρους αναφοράς ο Γενικός Γραμματέας. Αυτή η συμφωνία αφορά τη διαδικασία ή και την ουσία του Κυπριακού? Δηλαδή θα είναι ενδιάμεση συμφωνία για να πάμε στο τελικό στάδιο και την διαδικασία και το περιεχόμενο? Ας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Βεβαίως οι όροι αναφοράς θα συμφωνηθούν από τις δύο πλευρές, αλλά η κυρία Λούτ θα διαβουλευτεί και με τις εγκύτριες δυνάμεις. Δεν μπορεί να μην διαβουλευτεί, διότι μέσα στους όρους αναφοράς θα πρέπει να είναι και οι διεθνείς πτυχές. Μάλιστα, θα πω ένα παράδειγμα. Για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση και να καταλήξει σε συμφωνία, αυτός είναι ο στόχος, όχι απλώς να γίνεται διαπραγμάτευση, θα πρέπει σε κάποια στιγμή να συζητηθεί, όχι απλώς για να συζητηθεί, αλλά με την προοπτική να υπάρξει απόφαση για το κομβικό εκείνο ζήτημα που έχει θίξει και ο Γενικός Γραμματέας, ότι δεν μπορεί η Κύπρος να μην είναι κανονικό κράτος. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξουν εγγύησεις. Θα πρέπει να προβλέπεται ότι ένα από τα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να δώσει απάντηση διαπραγμάτευση είναι το παροχημένο εκείνο σύστημα ασφάλειας, το οποίο να αντικατασταθεί με ένα σύγχρονο σύστημα ασφάλειας που δεν θα κάνει την Κύπρο ένα προβληματικό κράτος. Ναι. Είναι στο τραπέζι όμως το πλαίσιο Κουτέρες αυτή τη στιγμή, κύριε Προδρόμου? Είναι βεβαίως. Είναι. Αφού ήταν η πρόταση, η διαδικαστική και όχι απλώς διαδικαστική, αν θέλετε η πρόταση με την οποία ο Γενικός Γραμματέας είχε πιστέψει εκείνη τη στιγμή ότι μπορούσαμε να φτάσουμε... Ναι, αλλά τώρα ξανανοίγει αυτή τη συζήτηση και θέλει συμφωνία σε όρους αναφοράς. Κύριε Παυλή, το λέει η κυρία Λούτ, σας είπε η κυρία Λούτ ότι να αρχίσουμε τη συζήτηση για τους όρους αναφοράς θεωρώντας δεδομένο ότι το πλαίσιο Κουτέρες είναι στο τραπέζι? Το επαναλαμβάνω, η όρια αναφοράς είναι κάτι που πρέπει να συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Η κυρία Λούτ δεν θα προτείνει, δεν θα πάρει μέρος. Αλλά θα σας έλεγα εδώ ότι ακριβώς την προηγούμενη φορά στην διάσκεψη που είχε γίνει είδαμε να αναβαγεί η διάσκεψη, διότι η τουρκική πλευρά δεν ήταν διατεθειμένη να συζητήσει εκείνο το οποίο είχε θέσει ο Γενικός Γραμματέας ως πλαίσιο. Δεν ανταποκρινόταν σε κάποιες από τις παραμέτρους. Το να διαμορφωθούν όρια αναφοράς που θα προβλέπουν ότι συζητάμε και αυτό και εκείνο και το άλλο
θα προβλέπει ότι οι δύο πλευρές είναι δεσμευμένες. Ενώ εκεί απλώς ο Γενικός Γραμματέας κήρυξε αδιέξοδο. Ναι. Σας είπε ότι δεν πρέπει να είναι ατέρμονες οι συνομιλίες αυτές. Ναι, το λέγε στην έκθεση του Γενικός Γραμματέας. Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας για να καταλήξουμε στους όρους αναφοράς. Αυτό το λέμε εμείς, υπάρχει, ναι, στο εγγύς μέλλον, το συντομότερο δυνατόν. Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα και με αντικειμενικότητα να πει ότι χρειάζεται αυτός ο χρόνος ή εκείνος ο χρόνος. Ξέρουμε όμως ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν χρειάζονται χρόνια. Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Άρα λοιπόν οι όροι αναφοράς να συμφωνηθούν το συντομότερο δυνατόν, και αυτή δεν είναι μια δουλειά που καταλαβαίνει κανένας που αν χρειάζεται πολλούς μήνες. Και δεύτερον, η διαπραγμάτευση να καταλήξει στο εγγύς μέλλον, στον ορατό ορίζοντα, όπως λένε και χθες του Γενικού Γραμματέα. Και πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία? Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Προδρομού. Θα πηγαίνει και θα έρχεται η κυρία Λουτ? Θα αρχίσουμε δηλαδή τη διπλωματία του ΠΙΕΝΕΛΑ? Υποθέτω πως ναι. Δεν είμαι σε θέση να σας πω με λεπτομέρεια. Πιθανώς σε κάποια στιγμή η κυρία Λουτ να θελήσει να έχει κοινές συναντήσεις με τους διαπραγματευόμενους ηγέτες. Ένα πόκειται να το δούμε στη συνέχεια. Μπορεί να οργανώσει και κοινή συνάντηση των δύο ηγετών. Πιθανώς. Την αποστολή αυτή θα την λάβει η κυρία Λουτ. Πότε θα επανέλθει? Και εδώ δεν ξέρω ημερομηνίες, αλλά υποθέτω ότι θα τις ανατεθεί με την επιστροφή της αυτή η αποστολή και στη συνέχεια θα προγραμματίσει τις επαφές. Άρα η κυρία Λουτ μπορούμε να θεωρήσουμε πως είναι πλέον ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα στο θέμα του Κυπριακού. Δεν γνωρίζω αν θα διοριστεί. Πιθανώς από ό,τι αντιλήφθηκα χτες να μην χρειαστεί κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει θα της ανατεθεί αυτή η αποστολή. Μάλιστα. Και δεν σας έδωσε ημερομηνία επιστροφής? Ημερομηνία επιστροφής δεν σας έδωσε? Ορίστε. Ημερομηνία επιστροφής, πότε θα επιστρέψει? Όχι, δεν έχουμε κάποια ημερομηνία. Απλώς σας λέω ξανά ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα είναι σύντομο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Προδρόμου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.